Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η πρώτη εβδομάδα κύλησε με δύο αποχωρήσεις. Την οικειοθελή της Βρυσίδας Ανδριώτου και εκείνη του Περικλή Κοντιλάτου με την κρίση του τηλεοπτικού κοινού, με αμφότερους να επιστρέφουν στην Ελλάδα αρκετά γρήγορα, αν και τον σχεδιαστή κοσμημάτων αυτή η εξέλιξη δεν τον χάλασε, μιας και ήταν από τους πιο τυχερούς, αφού μέσα σε μια εβδομάδα, καταφέρει να κερδίσει το ποσό των 20.000 ευρώ. Οι δύο ομάδες, σύμφωνα με όσα βλέπουμε, δίνουν τα πάντα για τη δεύτερη ασυλία σε έναν υβάτινο στίβο μαχής, που πρόκειται να τεστάρει τις αντοχές τους. Μία όμως θα καταφέρει να επικρατήσει και να στείλει την άλλη στο Συμβούλιο του Νησιού. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και σας αναρτήσαμε βίντεο, η μπλε ομάδα είναι αυτή που καταφέρνει να κερδίσει στο αγώνισμα ασυλίας, με αποτέλεσμα η κόκκινη να αναγκάζεται να ψηφίσει. Πάντα στο κομμάτι της ψηφοφορίας παίζει ρόλο και η απόδοση της ημέρας. Με άλλα λόγια, το τι θα γίνει στα ματσαρίσματα της δεύτερης ασυλίας και ποιος θα έχει καλύτερη απόδοση. Έτσι παίρνουμε για ακόμη μια φορά το θάρρος να προβλέψουμε με την προσωπική μας γνώμη, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά και πέσαμε μέσα στην πρόβλεψή μας, ότι πολλές πιθανότητες για δεύτερους υποψήφιους να είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μιας και είναι ισχυρό φαβορή να είναι στον τάκο. Από εκεί και πέρα, Στέλιος Χανταμπάκης και Νίκος Μπάρτζης δεν μπορούν να νιώθουν άνετα. Ενώ και ο Σπύρος Μαρτίκας μοιάζει να ετοιμάζεται και φέτος να τεθεί στην κρίση του κοινού, για να φανεί αν θα έχει τις πέρσινες αντοχές όπου μας είχε εκπλήξει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.